Καταρχάς, λόγω του Μίλτον, δεν θα πάει ο Μπάιντεν στη Γερμανία και δεν θα γίνει, ή μάλλον θα γίνει, αλλά δεν θα έχει την βαρύτητα που θα είχε με την παρουσία του Αμερικανού Προέδρου αυτή η σύνοδος για την Μέση Ανατολή και για την Ουκρανία. Σωστά, Κώστα, αλλά αναμένεται, τώρα δεν ξέρω κάτω από τις συνθήκες βέβαια συναγερμού στις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω του τυφώνα, να συνομιλήσει τηλεφωνικά με τον Μπέντζαμιν Νετανιάου και έρχεται σε μια κρίσιμη συγκυρία, διότι πρώτον έχουμε τα πόνερα, αν μπορώ να πω έτσι, της δημοσιοποίησης στοιχείων από το βιβλίο του δημοσιογράφου, του βετεράνου δημοσιογράφου που αναφέραμε, του Bob Woodworth, που περιγράφει μια όχι απλώς όχι καλή σχέση μεταξύ Biden και Νετανιάου, αλλά κάτι θα έλεγα πολύ μεγαλύτερο, βαρύς χαρακτηρισμούς, κατηδίαν βέβαια. Φέρετε να τους έχει πει ο Biden, έχει αποκαλέσει τον Νετανιάου, θα το πω αγγλικά, γιατί επιβάλλει τη λογοκρισία, son of the beach. Τον έχει κακό, πει, κακό παιδί, έχει κακό πει, παιδί. Ναι, έχει πει τους 18 από τους 19 ανθρώπους που δουλεύουν για τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό ψεύτες, και βέβαια φαίνεται ότι και ο ίδιος έχει συνομιλήσει απευθείας με τον Νετανιάου με σκληρές δηλώσεις, και όταν ήταν να μπει, όταν συζητιόταν το θέμα της Ράφα τον Απρίλιο, και του είπε δεν έχεις μπίμπι, δεν έχεις σχέδιο, κάτι το οποίο πασπιτούσαν και παζεβανές από πολλές αναλύσεις που έχουν γραφτεί κατά κόρον στα διεθνή και ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Και επίσης φαίνεται να τον έχει κατά κάποιο τρόπο αποπάρει, αν μπορώ να πω έτσι, ακόμα και για το χτύπημα κατά της Χεσμπολά και την δολοφονία του Νασράλα. Προφανώς ο Μπάιντεν έβλεπε, δεν είναι ότι είχε καμιά συμπάθεια απέναντι στον Νασράλα, αλλά καταλάβαινε τι μπορεί να σημαίνει αυτό περαιτέρω για την ένταση στην περιοχή. Τώρα, να δούμε τι θα γίνει με τη συνομιλία. Ο Γκάλαντ, ο υπουργός άμυνας του Ισραήλ, δεν πηγαίνει. Από χθες ήταν να φύγει, να πάει να συναντηθεί με τον ομόλογό του, τον Αμερικανό, τον Λόιντ Όστιν. Είναι και αυτό μια πτυχή. Αποδίδεται πρώτον στις γενικότερες εσωτερικές τριβές που έχουν ο Νετανιάου με τον Γκάλαντ, ειδικά εν ώψη της απάντησης στο Ιράν. Φαίνεται ότι ο Γκάλαντ είναι της, αν μπορώ να πω, τις πιο μέτρια από αυτούς στάσεις, ή εν πάση περιπτώσει το να ακούσουμε τι μας λένε οι Αμερικανοί, πιθανόν οπωσδήποτε να μην χτυπηθούν φυσικά τα πυρηνικά, δεν ξέρω ακόμα και για τα πετρέλαια τι πραγματικά έχουν πει οι Αμερικανοί. Ο Νετανιάου φαίνεται ότι δεν υπολογίζει τίποτα. Συν της άλλης, πραγματικά αυτή η διάσταση των δύο ανδρών που υπήρχε πάντα, αλλά πολλές φορές λόγω του κλίματος πολέμου και των εξελίξεων φαινόταν να μετριάζεται, τελικά παρενέβη και δεν τον στέλνει, δεν πηγαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήθελε να μιλήσει ο Νετανιάου πρώτα με τον Biden, με τον οποίο, όπως γράφουν τα μέσα ενημέρωσης, 50 ημέρες έχουν να μιλήσουν, και ενδεχομένως είδαμε μετά, αν τελικά μετά από αυτή τη συνομιλία βγει κάτι το οποίο δεν ξέρω. Πάντως είναι εξαιρετικά περίεργο, γιατί ενώ έχουν 50 μέρες τόσες να μιλήσουν σήμερα, που η Φλόριντα κινδυνεύει να εξαφανιστεί από προσώπου γης. Ιδιαίτερα έτσι. Δεν ξέρω πώς να το πω. Περίεργο πάντως. Το μίνιμουμ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Biden, καλός κακός, φυσικά η άμεση φροντίδα του είναι αυτή τη στιγμή η κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά είναι και αυτό που λέμε πλανητάρχης. Επασφερτός συνομιλεί. Προφανώς. Απλώς είναι τόσο δύσκολη η κατάσταση. Και ως προς τις διεθνείς σχέσεις. Τώρα, αν για κάποιο λόγο η εξελίξη στη Φλόριντα είναι τόσο που αναβάλουν οι, πιστεύω ότι μέσα στις επόμενες ώρες θα γίνει αυτή η συνομιλία. Καλά, και δεν θα κρατήσει πολύ, κανένα δεκάλεπτο τέταρτο. Συνήθως αυτά δεν κρατάνε πολύ. Πάντως αυτό δείχνει, η συνομιλία αυτή σε τέτοια κρίσιμη κατάσταση, δείχνει το πόσο επηρεασμένη είναι και η εσωτερική πολιτική σκηνή στις ΗΠΑ από τον πόλεμο. Γιατί πάρα πολύ απλά, ενώ το ουκρανικό, ναι, μεν είναι ένα τεράστιο ζήτημα, αλλά δεν επηρεάζει μέσα στις ΗΠΑ, το μέσα ανατολικό επηρεάζει ιδιαίτερα, γιατί υπάρχει σεβαστός αριθμός μειονοτήτων ή εθνικών ομάδων εβραϊκού πληθυσμού ή μουσουλμανικού αραβικού πληθυσμού στις ΗΠΑ που θα ψηφίσουν. Και από το πού θα ψηφίσουν αυτοί, και κυρίως οι μουσουλμάνοι, μπορεί να κρυθούν τα αποτελέσματα.
Ναι, και μία δημοσκόπηση η οποία μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή από όπου προήλθα, αλλά τη διάβασα στην Ισραηλινή εφημερίδα στην Άρετς, τουλάχιστον όσον αφορά τον εβραϊκό πληθυσμό στις λεγόμενες 5 αφύρωπες πολιτείες, φαίνεται ότι θα ψηφίσουν κατά πλειοψηφία Biden, αλλά αυτό δεν Κάμαλα Χάρις, δηλαδή. Παραδοσιακά, Κάμαλα Χάρις, συγγνώμη, ναι, δεν πρέπει να μας εκπλήσει, γιατί παραδοσιακά το εβραϊκό στοιχείο στις Ηνωμένες Πολιτείες, ασχέτως των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, ψηφίζει στη μεγάλη του πλειοψηφία το Δημοκρατικό Κόμμα, δηλαδή τους υποψηφίους του Δημοκρατικού Κόμματος. Τώρα, εκεί που υπάρχει ίσως μεγαλύτερο πρόβλημα για το Δημοκρατικό Κόμμα και την Κάμαλα Χάρις, και το είχαμε δει παλαιότερα όταν ο Μπάιντεν ήταν ακόμη ο ίδιος υποψήφιος, είναι η αραβομουσουλμανική μειονότητα. Υπάρχει μεγάλη μειονότητα, ειδικά στην πολιτεία του Μίσιγκαν. Θυμόμαστε όλοι ότι ο Μπάιντεν είχε κάνει ειδικές εκεί περιοδίες και προσπάθειας πειθούς, αν μπορώ να πω έτσι, στις συναντήσεις που είχε με τις ηγετικές φυσιογνωμίες της μειονότητας, και πάντα σε πολλά ρεπορτάζ αμερικανικών ΜΟΜΟΕ γράφεται ότι ενδεχομένως εξαιτίας του Μεσανατολικού και εξαιτίας της Γάζας ένα μεγάλο μέρος αραβομουσουλμανικής μειονότητας δεν ψηφίσει Δημοκρατικό Κόμμα, ψηφίσει Χάρις. Βέβαια είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό αν ψηφίσει για λόγους κατά της Χάρις, παραδείγματος κατά του Biden παλαιότερα, υπέρ του Τραμπ. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να αναμένει κάποια καλύτερη εξέλιξη επί προεδρίας Τραμπ όσον αφορά το Μεσανατολικό, αλλά αυτά τώρα ο κάθε ψηφοφόρος... Ναι, θα τα σταθμίσει. Τώρα στο επιχειρησιακό κομμάτι, Μωυσή, ο Νασράλα έχει εξαϊλωθεί, αλλά με βάση τις τελευταίες ουσιαστικά αναφορές από τα χείλη του ίδιου του Νετανιάχου, όχι μόνο ο πλέον πιθανός διάδοχος του Νασράλα και αυτός έχει εξουδετερωθεί, αλλά ουσιαστικά ο μεγαλύτερος αριθμός αυτών που θα μπορούσαν να το διαδεχθούν έχει σκοτωθεί. Ναι, και τουλάχιστον ο Νετανιάχου, ο Ισραηλινός στρατός κρατάει κάποιες επιφυλάξεις να επαληθεύσει. Λέει ότι έχει σκοτωθεί στις προηγούμενες επιθέσεις ο Χασέμ Σαφιεντίν, ήταν ο προαλυφόμενος για πιθανός διάδοχος του Νασράλα από τους τελευταίους βομβαρδισμούς στην Πυρητό. Έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι επίσης ο Ισραηλινός στρατός έχει ρίξει σήμερα φυλάδια στη Γάζα, στα οποία λένε χαρακτηριστικά απειλούν στην ουσία τον Γιαχία Σινουάρ, τον ηγέτη της Χαμάς, και λένε ότι θα έχει στην ίδια τύχη. Κανένα τούνελ δεν είναι τόσο βαθύ, Σινουάρ, και ρώτα τον Σαγέντ Χασάν. Αναφέρεται στο όνομα το επίσημο, το αραβικό, του Νασράλα. Δηλαδή βλέπουμε ότι το Ισραήλ εντείνει τις επιχειρικές του δραστηριότητες κατά πλέον ηγετικών στελεχών όσων έχουν απομείνει στη Χεσμπολά. Και κάνει επίσης μια ιδιαίτερη έτσι αίσθηση ότι αυτή, όπως είχε κάνει η ομιλία που είχε απευθύνει προς τους Ιρανούς λέγοντας ότι η ώρα της ελευθερίας είναι κοντά και τους κάλεσε ουσιαστικά να επαναστατήσουν εναντίον του θεοκρατικού καθεστώς, το ίδιο έκανε και προς τους Λιβανέζους, ότι διώξτε τη Χεσμπολά για να σώσετε τη χώρα σας. Δηλαδή ακολουθεί το ίδιο μοτίβο και σε Ιρανούς και σε Λιβανέζους. Ναι, είναι ένα παρόμοιο διάγγελμα. Στην ουσία λέει στους Λιβανέζους ακριβώς να ξεφορτωθείτε τη Χεσμπολά, γιατί κινδυνεύετε να γίνετε νέα Γάζα. Εντάξει, ναι. Είναι μια προσπάθεια του Νετανιάχου. Πάντως, αν μπορώ να πω έτσι, στην κοινή γνώμη... Τον ξέρω, όχι την εσωτερική. Σύμφωνα με κάποιο ρεπορτάζ, επειδή είχαμε από χθες, δεν ξέρω αν προλάβαμε και το είπαμε, αλλά δεν έχει σημασία να το επαναλάβουμε, στην ομιλία του που έκανε ο υπαρχηγός της Χεσμπολά, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, ένα παράθυρο ανοιχτό για εκεχηρία, λέγοντας ότι στηρίζει την προσπάθεια του Προέδρου της Λιβανέζικης Βουλής, και πολλοί θεωρούν ότι αυτό σηματοδοτεί στροφή της Χεσμπολά. Πρώτον, εγκαταλείπει τον πάγιο όρο που έθετε να τερματιστεί πρώτα πόλεμο στη Γάζα και μετά στην Ταμία και Χειρία. Αλλά σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχου, Λιβανέζου αξιωματούχου στο Reuters, φαίνεται ότι η Χεσμπολά δέχεται πιέσεις από τον μουσουλμανικό σιητικό πληθυσμό, ο οποίος έχει δεχτεί και αυτό σοβαρές επιπτώσεις από τους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στις περιοχές που κατοικεί, και ενδεχομένως δέχεται πιέσεις κάπως να μετριαστεί. Τώρα βέβαια, αν αυτός ο μετριαστής... Καλά, και αυτοί πάντως οι μουλάδες είναι εντελώς απρόβλεπτοι και κανείς δεν ξέρει. Μπορεί να δηλώνει τη μία στιγμή πάντως, το ένα και την άλλη στιγμή να κάνει το άλλο.
Το κανάλι λοιπόν, 12 ναι. του Ισραηλινού επίσης μετέδωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και τα Αραβικά κράτη έχουν κρυφές συνομιλίες με το Ιράν, βέβαια, και το άλλο μεγάλο θέμα, για μια, όπως αναφέρει το κανάλι 12, περιεκτική κυχηρία, δηλαδή μια κυχηρία σε όλα τα μέτωπα, δηλαδή Γάζα και Λίβανο. Τώρα, βέβαια, αυτό δεν ξέρουμε. Το Ισραήλ υποτίθεται ότι έχει ενημερωθεί, αλλά δεν έχει πάρει ούτε θέση ούτε μέρος στις διαπραγματεύσεις. Και να πούμε ακόμα ότι δυστυχώς πριν λίγη ώρα είχαμε πάρα πολλά χτυπήματα από πλευρά Χεσμπολά. Είχαμε ένα στη Χάιφα με 5 τραυματίες. Έχουμε ένα στο Κυριάτ Σμόνα, είναι μια μεθοριακή πόλη στο βόρειο Ισραήλ, όπου έχουμε τελικά 2 νεκρούς μετά από 20 πυράβλους, έναν άντρα και μια γυναίκα. Και βέβαια είχαμε και ένα ακόμα περιστατικό, επίθεση με μαχαίρι σε πόλη του κεντρικού Ισραήλ, στη Χεντέρα, με 6 θύματα, εκ των οποίων οι 6 τραυματίες, 2 σε κρίσιμη κατάσταση. Εξουδετερώθηκε ο δράστης, ο οποίος μάλιστα έκανε πολλαπλά χτυπήματα, διότι κυκλοφορούσε στην πόλη με μοτοσυκλέτα και τέλος πάντων χτυπούσε επί δικαίων και αδίκων. Σε ευχαριστώ πολύ, Μωυσή. Καλό μεσημέρι. Καλό απόγευμα.